Κυρίες και κύριοι βουλευτές, για μια ακόμη φορά στη συζήτηση ενός μεγάλου νομοσχεδίου, αν και στα μικρότερα υπάρχει, εμφανίστηκε, εν πάση περιπτώσει, μια απατηλή διαχωριστική γραμμή. Από τη μια μεριά η κυβέρνηση, που λέει ότι φέρνω το νόμο πλαίσιο με κύριο στόχο να εξασφαλίσω τη σύνδεση της παιδείας με την αγορά, ούτως ώστε να αντιστοιχηθούν οι ανάγκες της αγοράς με τις προσλήψεις αντίστοιχου εργατικού, επιστημονικού, δυναμικού, ειδικευμένου κτλ. Κτλ. Και έτσι θα αντιμετωπιστεί εκτός των άλλων και η ανεργία. Και υπήρχε και η άλλη άποψη που λέει ότι ναι, αλλά το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να υπακούει τους νόμους της αγοράς, τις εντολές της αγοράς. Η διασύνδεση πρέπει να γίνεται με τρόπο δίκαιο ή ακόμα, ακούσαμε και απόψεις, το Πανεπιστήμιο έξω από την αγορά. Η γνώση είναι αυτοσκοπός, έχει αυταξία κτλ. Κτλ. Και είναι κυριολεκτικά πλαστή η διαχωριστική αυτή γραμμή και κρύβουν μεγάλες ταυτίσεις και μεγάλες συμπλέψεις. Καταρχήν, η παιδεία από γεννησιμιού της ως εκπαιδευτικό σύστημα και όχι γενικά ως μία μορφωτική διαδικασία ήταν αντικειμενικά αναπόσπαστα δεμένη με τις ανάγκες της οικονομίας και όχι μόνο. Και με τις ανάγκες συνολικά, ολόκληρου του επικοδομήματος πολιτικού, ιδεολογικού, πολιτιστικού, με τις κοινωνικές υπηρεσίες, με τους κοινωνικούς τομείς κτλ. Κτλ. Και αυτή η στενή αντικειμενική σχέση δεν αφορά μόνο τον καπιταλισμό, αφορά και την σοσιαλιστική, κομμουνιστική κοινωνία. Είναι 100% αντικειμενική σχέση, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι τρόποι με τους οποίους υλοποιείται αυτή η αντικειμενική σχέση μπορεί να είναι άλλοτε εύστοχη, άλλοτε μη εύστοχη κτλ. Κτλ. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πλαστή η διαχωριστική γραμμή. Η κυβέρνηση το λέει ομά και μάλιστα η κυβέρνηση επιδιώκει να κάνει κυριολεκτικά ένα πανεπιστήμιο φρούριο. Μια πλευρά του είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία, την οποία βεβαίως καταδικάζουμε και είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό. Είναι ένας μηχανισμός αυτό. Ένα πανεπιστήμιο φρούριο κυριολεκτικά, το οποίο 100% θα υποτάσσεται στα συμφέροντα των καπιταλιστικών επιχειρήσεων και όλων των μηχανισμών του κράτους, του πολιτικού συστήματος κτλ. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Δεν είναι η βάση, είναι οι επιχειρήσεις, αλλά οι ανάγκες αναφέρονται σε όλο το σύστημα της πολιτικής εξουσίας. Και το λέει αυτό γιατί έχει και μια εμπειρία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως το έχουν και όλες οι κυβερνήσεις. Ότι παρά τις προσπάθειες να υποταχθεί πλήρως το σύστημα παιδείας στις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας και του αστικού πολιτικού συστήματος, ωστόσο υπάρχουν και στο μέλλον θα υπάρχουν περισσότερες χαραμάδες, παράθυρα, ακόμα και πόρτες, ούτως ώστε να διεισδύσουν, να παράγονται και να διεισδύουν μέσα σε αυτό το χώρο οι ουσιαστικά ριζοσπαστικές ανατρεπτικές αντιλήψεις που ξεκινάνε από την αφετηρία ότι ο παραγωγός του πλούτου είναι ο άνθρωπος, είναι οι εργαζόμενοι και σφετεριστές είναι οι καπιταλιστές. Και αυτό επίσης είναι παράγοντας που διαμορφώνει την αντίληψη και για την έρευνα και για τη γνώση, αλλά κυρίως για το ποιος θα χαίρεται και θα απολαμβάνει τα αποτελέσματα της γνώσης, γιατί εμείς δεν αγνοούμε ότι και στις ίδιες του καπιταλισμού παράγεται και πραγματική γνώση. Άλλωστε, την έχει ανάγκη η καπιταλιστική οικονομία. Μόνο που ακόμα και όταν αυτή είναι πραγματική, γιατί υπάρχει και μη πραγματική γνώση, και όταν είναι πραγματική, τα αποτελέσματά της τα χαίρονται λίγοι και όχι πολλοί. Αυτό το ξέρει η κυβέρνηση και γι' αυτό βρίσκει τρόπους, παραδείγματος χάρη, το τι καταμερισμός θα γίνει σε τομείς επιστημονικούς και ειδικοτήτων. Τι γνώση θα παραχθεί στα πανεπιστήμια. Γίνονταν πάντα και γίνεται σήμερα με βάση τις ανάγκες των καπιταλιστών. Η σχέση βέβαια και ο τρόπος που υλοποιούνταν αυτό ήταν απόμακρος από το λαό, ήταν άμεσος, έμεσος. Τώρα
αυτό το καινούργιο, σχετικά καινούργιο το κάνει η Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουν γίνει βήματα και επί Πασόκ και επί ΣΥΡΙΖΑ, και με προηγούμενο νόμο έχει αποφασιστεί το να δημιουργούνται εμπορικές εταιρείες μέσα στα πανεπιστήμια, όπου πια ισότιμα οι επιστήμονες που θα υποδείξουν, που θα δώσουν εντολή οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις, δεν θα φέρουν αδαείς εκεί, και οι επιστήμονες, το πανεπιστημιακό προσωπικό, θα κάθονται μαζί και θα αποφασίζουν και θα υλοποιούν βεβαίως τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεφεύγει από αυτό λέγοντας το εξής πράγμα. Λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ότι στη μοιρασιά, ποιος θα αξιοποιήσει τη γνώση, στη μοιρασιά θα κερδίσουν οι μέτεροι της κυβέρνησης. Είναι ένας τρόπος να ξεφύγεις. Να μην δεχθείς δηλαδή ότι την κυριαρχία στον καπιταλισμό την έχει η αστική τάξη, και οποιαδήποτε κυβέρνηση να είναι, αυτός που θα αποφασίζει θα είναι η αστική τάξη, το μονοπόλιο, αυτός μάλλον που θα επιβάλλει αποφάσεις. Αυτός καθορίζει τι είναι ανάγκη για το καπιταλιστικό σύστημα και ξεφεύγει με το ότι με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση πάει να εξυπηρετήσει τους συμμέτερους. Ακόμα και αν η κυβέρνηση ήθελε να κάνει αυτό το πράγμα, δεν θα την άφηνε συνολικά η αστική τάξη, το σύνολο των ανθρώπων του κεφαλαίου, ούτε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ακόμα και αν υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν διασυνδέσεις ανάμεσα σε κόμματα ή σε κομματικά στελέχη με συγκεκριμένους επιχειρηματίες, αλλά όλα αυτά υποτάσσονται στο γενικό συμφέρον της εξασφάλισης της αστικής τάξης και του ενιαίου συμφέροντος του συστήματος, ακριβώς επειδή υπάρχουν και οι ενδοαστικοί και οι ενδομονοπωλιακοί ανταγωνισμοί. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Άκουσα, θα σταθώ κυρίως στην ομιλία του κυρίου Τσακολάτου, που είναι και πάρα πολύ χαρακτηριστική. Τι λέει? Ότι σήμερα προοδευτικό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και ακούμε συνέχεια το δημόσιο πανεπιστήμιο, το δημόσιο συμφέρον. Τι είναι αυτό το δημόσιο συμφέρον? Αν θέλετε να υιοθετήσουμε και εμείς αυτή τη λέξη, υπάρχει ενιαίο δημόσιο συμφέρον? Υπάρχει το συμφέρον της αστικής τάξης, του κεφαλαίου, ας το πω έτσι με μια φράση, και το συμφέρον που αφορά την εργατική τάξη και το μεγαλύτερο τμήμα γενικά των λαϊκών στρωμάτων. Δεν υπάρχει ενιαίο συμφέρον. Ούτε ενιαίο εθνικό, ούτε ενιαίο δημόσιο συμφέρον. Κρυβόμαστε λοιπόν πίσω από αυτές τις λέξεις και με αυτή την ευκαιρία. Δεν είναι μόνο, το θέμα δεν είναι να παράγεται αναπτυγμένη γνώση στο πανεπιστήμιο. Παράγεται. Αλλά και ταυτόχρονα, όταν πάει ο επιστήμονας ως μισθωτός να πάει να δουλέψει, τότε καλείται να κάνει εκπτώσεις στη γνώση του. Θα πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, χρειαζόμαστε γιατρούς εργασίας. Χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε γιατρούς για την υγιεινή και ασφάλεια στους τόπους δουλειάς. Μόλις πάει, ας πούμε, ότι προσλαμβάνει ένας επιχειρηματίας, γιατί συνήθως δεν προσλαμβάνουν, και αυτοί που προσλαμβάνουν, τι κάνουν? Θα επιτρέψουν στον επιστήμονα που έχει τη σωστή επιστημονική γνώση να βγάλει ένα αποτέλεσμα ότι αυτό το εργατικό ατύχημα έχει να κάνει με το ότι στο εργοστάσιο δεν τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας? Θα αναδείξει τη σχέση του επαγγέλματος με τις συνέπειες πάνω στην υγεία του? Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν και απολύονται εν ρηπεί οφθαλμό, και υπάρχουν αυτοί που δεν θα το κάνουν. Μην μας πείτε λοιπόν για την αυταξία της γνώσης που λένε, είπαν εδώ και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το είπε, και για τη γνώση που δεν επηρεάζεται. Η γνώση δεν είναι για να ικανοποιούμαστε στο σπίτι μας, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα. Εδώ τι θα έχουμε? Απόφοιτους με ρευστά προφίλ, με κατακερματισμένη γνώση, με δεξιότητες κατά παραγγελία των επιχειρήσεων. Και εδώ χρειάζεται μεγάλη διαπάλη μέσα στα πανεπιστήμια. Όχι αυτό που λέει η κυβέρνηση και αυτό που είπαν τα άλλα κόμματα, ότι χρειάζεται εκεί συμμετοχική δημοκρατία και κάτι τέτοια για να αποφασίζουμε όλοι μαζί. Όχι μόνο. Αυτό είναι ψέμα και είναι και επικίνδυνο. Ένα πράγμα χρειάζεται. Η οξύτατη διαπάλη. Και ευτυχώς μέσα στα πανεπιστήμια, δυστυχώς είναι μειοψηφία, υπάρχει φωτισμένο επιστημονικό δυναμικό, το οποίο αντιπαλεύει επί της ουσίας. Και αντιεπιστημονική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της έρευνας και της γνώσης, αλλά και στο ζήτημα πώς πραγματοποιείται η διδασκαλία και πού χρησιμοποιείται η γνώση που παράγεται στα πανεπιστήμια.
Υπάρχει το φοιτητικό κίνημα. Δεν μπορεί τα πανεπιστήμια, δεν μένουν ανεπηρέαστα από το γεγονός ότι μπαίνουν στα πανεπιστήμια και παιδιά της εργατικής τάξης και παιδιά της φτωχής αγροτιάς και των βιοπαλαιστών της πόλης. Βεβαίως, έχοντας οι οικογένειές τους καταθέσει τα πάντα και έχοντας ξεζουμιστεί. Επομένως, και μέσα στο πανεπιστήμιο και η ταξική πάλη που αναπτύσσεται έξω από το πανεπιστήμιο μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις μιας διαπάλης που γλιτώνει, ας το πω έτσι, ένα μέρος των επιστημόνων ή δίνει τη δυνατότητα στους επιστήμονες να αντιστέκονται και μέσα στο πανεπιστήμιο, αλλά κυρίως να αντιστέκονται έξω από αυτόν. Και, εν πάση περιπτώσει, εμφανίζονται τώρα τα πανεπιστήμια σαν ο χώρος που παράγεται μόνο γνώση και θετικές ιδέες. Η αναθεώρηση της ιστορίας, η σύγχρονη αναθεώρηση της ιστορίας, από τα πανεπιστήμια δεν ξεκίνησε. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι φορείς και ΜΚΟ και άλλοι χώροι που αναπτύσσουν αυτά τα πράγματα. Και με την ευκαιρία, επειδή το όλο θέμα είναι η διεπιστημονικότητα κτλ. Κτλ. Ας χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο διεπιστημονικότητα, που όμως είναι πολύ αμφιλεγόμενος, γιατί ο καθένας τον ερμηνεύει όπως θέλει. Δεν είναι μόνο η συνεργασία ανάμεσα στις επιστήμες. Υπάρχει ζήτημα τον 21ο αιώνα, με την πρόοδο που έχει διαμορφώσει η επιστήμη, η έρευνα κτλ. Υπάρχει ζήτημα ανάπτυξης ενός όσο γίνεται ψηλά ενιαίου γενικού μορφωτικού και μεθοδολογικού υπόβαθρου για τον κάθε μαθητή, θα έλεγα, αλλά και τον κάθε φοιτητή που θα τελειώσει το πανεπιστήμιο και θα έχει ένα πτυχίο, Α ή Β, ή και δύο πτυχία που θέλετε να έχει. Υπάρχει θέμα. Είναι δυνατόν σήμερα να κατακτήσει κανείς ικανότητα γνώσης, έρευνας και αξιοποίησης της γνώσης στη ζωή, αν δεν έχει κατακτήσει ένα γενικό, δεν λέμε ειδικό, τελειώνω, επίπεδο γνώσεων στον τομέα της φιλοσοφίας, της οικονομίας, της εξέλιξης, της κοινωνικής εξέλιξης, της εξέλιξης της φύσης, της πολιτιστικής ανάπτυξης, αν θέλετε και της καλλιτεχνικής διαπαιδαγώγησης. Μιλάμε για τον 21ο αιώνα. Δεν μιλάμε για τον 17ο, τον 18ο, τον 19ο, ούτε τις αρχές του 20ου αιώνα, βεβαίως. Δεν έχουμε αυταπάτη. Και αν ακόμα δεχόσαστε αυτό το ζήτημα, την ανάγκη δηλαδή ο ειδικός επιστημονικός κλάδος και η εξειδίκευση που χρειάζεται και αυτή, να στηρίζεται σε μια σφαιρικότητα των γνώσεων, αν το δεχθείτε, το τι θα διδάσκεται στο πανεπιστήμιο από φιλοσοφία, πολιτική, οικονομία κτλ. Δεν λέγεται. Έστω όμως, ως μεθοδολογία, αποτελεί ένα βήμα. Σήμερα υπάρχουν ειδικευμένοι επιστήμονες που στο γενικό επίπεδο των γνώσεων έχουν άγνοια. Είναι δηλαδή, και τέλος, για να δούμε και ορισμένα άλλα πράγματα. Ας σας πω ένα παράδειγμα για αυτό το θέμα. Οι φοιτητές στον τομέα της ιστορίας, για να μην πάρω τώρα και τα σχολεία, τι μαθαίνουν, παραδείγματος χάρη, για τον πόλεμο? Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πόλεμοι γίνανε και από την αρχή της ανθρώπινης κοινωνίας μέχρι σήμερα γίνονται πόλεμοι. Οι ίδιοι ήταν οι πόλεμοι. Για να πάμε πιο σύγχρονα. Οι πόλεμοι του 20ου και του 21ου αιώνα είναι οι ίδιοι. Οι πόλεμοι με τους πολέμους του 16ου, του 17ου, του 18ου, του 19ου. Πώς θα παθαίνουν όλα αυτά? Πόλεμοι. Οι καλοί και οι κακοί. Αυτή είναι επιστημονική, παροχή επιστημονικής γνώσης. Πάρτε τη μικρά. Τι διδάσκονται σήμερα στα σχολεία, γιατί παίζει ρόλο. Το τι είναι το πανεπιστήμιο φαίνεται στη 12χρονη παιδεία, για να μην σας πω από τον νηπιαγωγείο. Τι διδάσκονται για την μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή? Πώς τη διδάσκονται? Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για ένα πανεπιστήμιο ανεξάρτητα από την αγορά, ανεξάρτητα από τους στόχους και την πολιτική της εξουσίας, δηλαδή το αστικό πολιτικό σύστημα και τις εκάστοτε κυβερνήσεις, και να μιλάμε σαν η γνώση να είναι κάτι ουδέτερο, να είναι κάτι αυθύπαρκτο που πρέπει εμείς να το ανακαλύψουμε. Και από αυτή την άποψη, χώρος έντονης πολιτικής διαπάλης είναι και πρέπει να είναι τα πανεπιστήμια. Και καμιά πανεπιστημιακή αστυνομία δεν μπορεί να την καταργήσει με τίποτα. Γιατί δεν μπορεί να καταργηθεί η ταξική πάλη ούτε στην κοινωνία. Ακόμα και όταν είναι σε ύφεση και όταν υποχωρεί, αυτά είναι
μικροδιαστήματα και εσείς τα ξέρετε. Μπορεί να κατανοήσει κανείς τη μικρασιατική εκστρατεία χωρίς να ξεκαθαρίσει. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Βαλκανική Πόλεμη, η Επανάσταση των Νεοτούρκων, το στρατιωτικό κίνημα στο Βουδί. Πώς θα τα κατανοήσει αυτά? Έτσι λοιπόν, οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου, ακόμα και αν έχουν και 10 διδακτορικά, έχουν πολύ λιγότερες γνώσεις και ιδιαίτερα και μεθοδολογική ατροφία, όχι όλοι, αλλά ένα μεγάλο μέρος, να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα, άρα, και να δίνουν τέτοια όθηση στη γνώση που θα τους οδηγεί να καταλάβουν ότι η γνώση πρέπει να τεθεί αποκλειστικά και μόνο στην υπηρεσία των ανθρώπων και όχι στην υπηρεσία αυτών που σφετερίζονται την ανθρώπινη εργασία, τα μέσα παραγωγής των εκμεταλλευτών, ας το πω έτσι. Από αυτή την άποψη το νομοσχέδιο αυτό είναι μια βαθμίδα πάνω από τα προηγούμενα αντιλαϊκά και αντιεπιστημονικά νομοσχέδια. Η καταψήφισή του είναι το μοναδικό που μπορούμε να κάνουμε εμείς, αλλά τα μάτια σε εμάς είναι στραμμένα στην πάλη που μπορεί να αναπτυχθεί μέσα στα ίδια πανεπιστήμια και από το τμήμα εκείνων των πανεπιστημιακών που έχει μια τέτοια διάθεση και δεν διστάζει, αλλά και από την δυναμική του φοιτητικού, του σπουδαστικού κινήματος. Άλλη επιλογή δεν υπάρχει.